Μη σας ξεγελάει η ατέλειωτη ποικιλία των περιπτώσεων, το άπειρο πλήθος των λέξεων, ίσως τα πάντα να τα κυβερνάει μια απέραντη μητρότητα, ένας κοινός πόθος. Γεια σας. Στο σημερινό Garage Books, με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα ποίησης, θα παρουσιάσω τα γράμματα σε ένα νέο ποιητή, του Ράινερ Μαρία Ρίλκε, σε μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Ο Ρίλκε, γνωστός πια ποιητής, ανταλλάσσει στις αρχές του προηγούμενου αιώνα επιστολές με έναν πολύ νεότερό του άνδρα, φέρελπη ποιητή, τον Κάπους. Είναι ένα βιβλίο που διάβασα πριν από πολλά χρόνια και εγώ, το είχα ξεχάσει, κάθισα χθες και το ξαναδιάβασα και μου θύμισε την δική μου πορεία, αλλά και την πορεία άλλων συγγραφέων που έχω διαβάσει. Ο Ρίλκε μιλάει για τη μοναξιά, μιλάει για τις αλλεπάλληλες μεταμορφώσεις, μιλάει για τη δύναμη του γραψίματος, μιλάει για όλα εκείνα τα στοιχεία που κάποια στιγμή θα σε κάνουν ποιητή, συγγραφέα. Είναι απλές οι συμβουλές του Ρίλκε. «Δεν ξέρω τι να σε συμβουλέψω», λέει στον νέο ποιητή. «Το μόνο που ξέρω είναι ότι μπορείς να το κάνεις, σκάβοντας μέσα βαθιά, κάνοντας αυτή την καταβύθιση στον εαυτό σου, στις αναμνήσεις σου, στην παιδική σου ηλικία». Ζήτησα από ένα νέο άνθρωπο, μια νέα γυναίκα που γράφει, να μου πει γιατί και πώς επηρεάστηκε από αυτό το υπέροχο μικρό βιβλίο του Ράινερ Μαρία Ρίλκε. Ας την ακούσουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα έλεγα ότι ακριβώς αυτό το βιβλίο έχει αλλάξει τη ζωή μου ή τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τον κόσμο γύρω μου, αλλά μου έχει δώσει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Μου έδωσε μία γραμμή, μία σταθερή δυναμική στο γράψιμό μου, τη χρήση της φαντασίας, η οποία προκύπτει από την παιδικότητα που έχουμε μέσα μας. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό κατά τον Ρίλκε? Ρίχνοντας φως στο εσωτερικό μας και αλλιεύοντας από μέσα μας, δηλαδή βυθίζοντας τον εαυτό μας, βρίσκοντας το θησαυρό και παίρνοντας στοιχεία από τα παιδικά μας χρόνια, τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να γράψουμε κάτι. Όμως αυτό γίνεται αν το ενσωματώσουμε με τα ενήλικα βιώματά μας. Κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι προκύπτει μία βιωματική φανταστική λογοτεχνία, που για μένα το πάτημα και του φανταστικού και του πραγματικού είναι αναπόσπαστο λογοτεχνικό κομμάτι αυτό. Βέβαια, επίσης ο Ρίλκε προτείνει να απομονωθούμε, αλλά όχι με την απομόνωση της κατάθλιψης και της μη κοινωνικότητάς μας, αλλά με την ωφέλιμη έννοια της απομόνωσης, δηλαδή της ενδυνάμωσης της προσωπικότητάς μας. Αυτό είναι ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο το συστήνω σε όλους αυτούς που έχουν κάτι στα σκαριά που θα ήθελαν να γράψουν ή που έχουν ήδη γράψει κάτι και θέλουν να το εκδώσουν. Για το λόγο με τον οποίο ότι δεν αποτελεί ένα απλό βιβλιαράκι. Θεωρώ ότι είναι ένα εγχειρίδιο για το πώς να γράψει κανείς που αφήνει πίσω του τη στερεοτυπία των σύγχρονων κειμένων. Πώς να γράψεις ένα βιβλίο, να το στήσεις. Βέβαια, μπορεί όλο αυτό το φιλελεύθερο που φέρει ο Ρίλκε να φαίνεται έτσι, αλλά πιστεύω ότι κρύβει μία επίπονη διαδικασία αυτοψυχανάλυσης και βύθισης των εαυτών μας. Η μεταμόρφωση ίσως να είναι η ενηλικίωση, αλλά
θεωρώ ότι την εννοεί σαν το νόημα της ζωής ίσως να είναι η μεταμόρφωση. Σαν να προχωράμε παρακάτω, να αναπτύσσουμε τον εαυτό μας. Είναι η προσωπική ανάπτυξή μας ουσιαστικά η μεταμόρφωση, αυτό είναι. Να μην μένουμε στάσιμοι. Και το γράψιμο φυσικά είναι μια διαδικασία μεταμόρφωσης, αυτό δεν είναι. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από το πρώτο γράμμα που έχει γράψει ο Ρίλκε σε αυτό το ποιητή, 17 Φεβρουαρίου του 1903. «Ιστορίστε τις θλίψεις και τους πόνους σας, τους φευγαλαίους στοχασμούς σας, την πίστη σας σε κάποια ομορφιά. Ιστορίστε τα όλα τούτα με βαθιά γαλήνια ταπεινή ειλικρίνεια και μεταχειριστείτε για να εκφραστείτε τα πράγματα που σας περιτριγυρίζουν, τις εικόνες των ονείρων σας και τις πηγές των αναμνήσεών σας. Αν ίσως η καθημερινότητά σας σας φαίνεται φτωχή, μην την καταφρονείτε, καταφρονήστε τον ίδιο σας τον εαυτό που δεν είναι αρκετά ποιητής και δεν μπορεί να καλέσει κοντά του τα πλούτη της». Μη σας ξεγελάει η ατέλειωτη ποικιλία των περιπτώσεων, το άπειρο πλήθος των λέξεων, ίσως τα πάντα να τα κυβερνάει μια απέραντη μητρότητα, ένας κοινός πόθος. Πάντα δικό σας, Ράινερ Μαρία Ρίλκε. Μέχρι το επόμενο Αγκάρα της Books, τα λέμε.